Κύριε Τσίπρα, πρέπει να είστε πολύ απελπισμένος για να ξεκινήσετε την ομιλία σας όπως την ξεκινήσατε σήμερα. Αφιερώσατε 20 λεπτά της ώρας σε μία προσωπική επίθεση, αφού πρώτα βέβαια υπερασπιστήκατε την κυβερνητική εκπρόσωπο, εγκαλώντας τη Νέα Δημοκρατία γιατί στελέχη της προσφεύγουν στη δικαιοσύνη. Θα μας το απαγορέψετε, κύριε Τσίπρα? Αναρωτιέμαι ποιο είναι το επόμενο βήμα, να μας φυτέψετε και 3 μέτρα κάτω από το χώμα? Παρακαλώ. Μετά αφιερώσετε κανένα δεκάλεπτο. Παρακαλώ πολύ. Ησυχία. Ήσυχα. Παρακαλώ. Παρακαλώ πολύ. Φαντάζομαι ότι ο κύριος Υπουργός μπορείτε να στον συνάδελφό του. Κάντε ησυχία Δημοκρατίας. Και να μην... Παρακαλώ, κύριε Καραμανλή, παρακαλώ πολύ. Κάντε ησυχία και στην αίθουσα και στα κυβερνητικά έδρανα να μην υπάρχουν παρεμβάσεις. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ, κύριε Σάντη. Στη συνέχεια αφιερώσατε ένα δεκάλεπτο διαφημίζοντας τη συνέντευξή μου στη Washington Post. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Αλλά μάλλον δεν την διαβάσατε καλά, διότι για άλλη μια φορά διαστρεβλώσατε πλήρως αυτά τα οποία είπα. Καταθέτω λοιπόν τη συνέντευξη στα πρακτικά, μελετήστε τις αγγλικά και θα καταλάβετε ακριβώς τι είναι αυτό το οποίο λέω, κύριε Τσίπρα. Μπορώ να σας δώσω και μια ακριβή μετάφραση αν το χρειάζεστε. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν κάτι, κύριε Τσίπρα. Εγώ υπερασπίζομαι τα συμφέροντα της χώρας, όπως κάνει και αυτή η παράταξη. Αυτό το οποίο δεν έχετε αντιληφθεί είναι ότι τα συμφέροντα της χώρας δεν ταυτίζονται πια με τα δικά σας συμφέροντα. Και το συμφέρον της χώρας επιβάλλει να φύγετε μία ώρα αρχίτερα. Αλλά μην ανησυχείτε. Η ιστεροφημία σας είναι εξασφαλισμένη. Θα μείνετε στην ιστορία ως ο Πρωθυπουργός των κλειστών συνόρων και των κλειστών τραπεζών. Κυρίες και κύριοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν ο κύριος Τσίπρας τηρούσε κατελάχιστον τα προσχήματα της πολιτικής ορθότητος, σήμερα θα συζητούσαμε τη δική μας πρόταση, κύριε Τσίπρα, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τα πεπραγμένα του πρώτου εξαμήνου της διακυβέρνησης της χώρας από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Και θα το κάναμε αυτό, κύριε Τσίπρα, όχι μόνο διότι η δικιά μας πρόταση προηγήθηκε χρονικά της δικιάς σας, αλλά διότι η δικιά μας πρόταση είναι επίκαιρη σε αντίθεση με τη δικιά σας, η οποία δεν έχει κανένα στοιχείο επείγοντος. Εμείς προτείναμε αυτήν την Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση των αιτιών του κλεισίματος των τραπεζών, της επιβολής κεφαλαιακών περιορισμών, της υπογραφής του Τρίτου Μνημονίου, της ανάγκης νέας ανακεφαλοποίησης των τραπεζών. Αλήθεια, κύριε Τσίπρα, δεν μου είπατε θα την υπερψηφίσετε τη σχετική πρόταση? Μιας και ισχυρίζεστε ότι εσείς δεν επιβάλλατε τους κεφαλαιακούς περιορισμούς, ιδού πεδίο δόξης λαμπρών, ελάτε να πάμε στην Εξεταστική να μάθουμε την αλήθεια. Δεν φαντάζομαι να έχετε κάτι να φοβάστε από αυτή τη συζήτηση. Γιατί είναι πράγματι πολύ σημαντικό να μάθουμε αν πέρυσι τέτοια εποχή υπήρχε σχέδιο εξόδου της χώρας από το ευρώ. Είναι σημαντικό να μάθουμε αν το σχέδιο αυτό που δήλωσαν ότι το προετοίμαζαν οι υπουργοί της προηγούμενης κυβέρνησης ήταν εν γνώση σας, όπως οι υπουργοί αυτοί ισχυρίζονται. Είναι σημαντικό να μάθουμε αν οι υπουργοί αυτοί ενεργούσαν ερήμην σας ή κατόπιν εντολός σας. Είναι σημαντικό να μάθουμε, εάν γνωρίζατε πέρυσι τέτοια εποχή, ότι με τις ενέργειες και με τις δικές σας παραλήψεις οδηγούσατε τελικά τη χώρα σε κεφαλαιακούς περιορισμούς, σε τρίτο μνημόνιο που φέρνει φαρδιά πλατιά τη δικιά σας υπογραφή και στην ανάγκη ανακεφαλοποίησης των τραπεζών με τις τραγικές συνέπειες που αυτό είχε για την ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικονομία. Αλλά κυρίως, κύριε Τσίπρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μάθουμε αν το περσινό πάθημα σας έγινε μάθημα
ή αν επαναλαμβάνετε σήμερα τα ίδια σφάλματα που οδήγησαν τη χώρα στο χείλος του γκρεμού. Διότι ο τρόπος που αντιμετωπίζετε την πρώτη αξιολόγηση του δικού σας μνημονίου δεν πείθει κανέναν ότι έχετε διδαχθεί τίποτα από τα περσινά σας κατορθώματα. Δυστυχώς, για να δανειστώ μια φράση του αγαπημένου σας Μάρξ, η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα. Αλήθεια, αναρωτιέμαι μερικές φορές, κύριοι συνάδελφοι, αν επιδιώκατε η χώρα να μην ζήσει την εμπειρία του περασμένου καλοκαιριού, τι διαφορετικό ακριβώς θα κάνατε από αυτό το οποίο κάνετε σήμερα? Έχετε ροκανίσει 20% του χρόνου του νέου προγράμματος και δεν έχετε κάνει ούτε ένα βήμα ουσιαστικό προς την υλοποίησή του. Και ακόμα διαπραγματεύεστε, πάντα εντός εισαγωγικών, την πρώτη αξιολόγηση. Θυμίζω, αυτή η αξιολόγηση έπρεπε να είχε κλείσει από το φθινόπωρο, από τον Νοέμβριο. Και έχετε απολέσει κάθε αξιοπιστία απέναντι στους θεσμούς που ασμένοντας φεύγουν και μπαίνουν σε αεροπλάνα για να φύγουν από την Ελλάδα των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων. Και ασχολείστε με τα προϊόντα υποκλοπών αντί να ασχολείστε με τη σκληρή πραγματικότητα. Το θαύμα της σύγκρουσης με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κράτησε λίγες μέρες μόνο. Βέβαια, είδα ότι δημοσιεύσατε πάλι και ένα άρθρο στους Financial Times χθες. Αλλά αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι με την ανευθυνότητα, με τον τυχοδιοκτισμό σας, με τον τρόπο που εκμεταλλευτήκατε πολιτικά αυτή τη διαρροή, το αποτέλεσμα ξέρετε ποιο ήτανε? Να ενισχύσετε ακόμα περισσότερο το ρόλο του Ταμείου και τις πιεστικές απαιτήσεις του. Και οι απειλές και οι λονταρισμοί της κυβέρνησης τελικά δεν τρόμαξαν κανέναν. Και η δραματοποίηση, γιατί αυτό κάνατε, μιας υποκλαπής συνομιλίας, εγώ δεν ξέρω ποιος υπέκλεψε αυτή τη συνομιλία, ούτε αφήνω κανένα υπονοούμενο, κύριε Τσίπρα, αλλά αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι η δραματοποίηση αυτής της υποκλοπής πείσμωσε ακόμα περισσότερο τους πιστωτές. Με αποτέλεσμα να λάβετε μια επιστολή πρωτοφανή για τα δεδομένα της διεθνούς διπλωματίας, κύριε Τσίπρα. Παρακαλώ. Λοιπόν, και εμπεδώνετε ησυχία με τους χειρισμούς σας η εικόνα μιας κυβέρνησης που αντί να διαπραγματεύεται για άλλη μια φορά παίζει παιχνίδια επικοινωνίας. Ταξιδέψατε πάλι εκτάκτος δήθεν στο Παρίσι και στο Στρασβούργο. Αναβάλατε την προγραμματισμένη συζήτηση και να πάτε στο Στρασβούργο και στο Παρίσι για να επαναφέρετε την καραμέλα της πολιτικής διαπραγμάτευσης. Ανακοινώνετε ότι θα καταθέσετε μονομερώς νομοσχέδια, κύριε Τσίπρα, και μετά βγάζετε δελτία τύπου ότι αυτά μπορούν να τροποποιηθούν σε συνεννόηση με τους θεσμούς. Αυτά καταγγείλαμε, κύριε Τσίπρα. Αυτά τα αστεία και τα ευτράπερα τα οποία συμβαίνουν από την κυβέρνησή σας. Στείνετε, και το επιχειρήσατε και σήμερα, άλλη μια κακοστημένη παράσταση, μόνο που το έργο αυτό δεν κόβει πια εισιτήρια. Υπάρχουν θεατές βέβαια, οι βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας, οι οποίοι χρειάζονται κάποιο άλοθη για να ψηφίσουν τελικά τα σκληρά μέτρα ύψους 5,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που το δικό σας τρίτο μνημόνιο θα επιβάλλει στους Έλληνες πολίτες. Και ενώ εσείς διαπραγματεύεστε, συνεχώς η κλεψίδρα αδειάζει απειλητικά. Και ξαναζούμε το ίδιο δράμα. Σε λίγες μέρες λύγει και η τελευταία δυνατότητα έγκαιρης αξιολόγησης. Η προθεσμία την οποία εσείς ο ίδιος είχατε θέσει 22 Απριλίου. Ο κύριος Τσακαλώτος, ο υπουργός σας, δεν τον βλέπω εδώ πέρα σήμερα, είναι αυτός ο οποίος είχε δηλώσει ότι αν μπει ο Μάιος, καήκαμε. Μόνο που με εσάς ο λαός καίγεται σε κάθε περίπτωση. Αυτοί που τσουρουφλίζονται είναι η μεσαία τάξη, είναι οι άνεργοι, είναι οι εργαζόμενοι. Όλοι αυτοί θα πληρώσουν πολύ ακριβά τον δικό σας τυχοδιοκτισμό με αυξημένους φόρους και αυξημένες εισφορές. Και αναρωτιέμαι πραγματικά, κύριε Τσίπρα, αν καταλαβαίνετε ότι υποβάλλεται για άλλη μια φορά τους Έλληνες, την ελληνική οικονομία, τις επιχειρήσεις που τόσο περιμένουν κάποια σταθερότητα σε αυτό το μαρτύριο της σταγόνας. Σας είχα προειδοποιήσει, σας το ξαναλέω και σήμερα. Κάθε εβδομάδα που περνάει και η διαπραγμάτευση δεν ολοκληρώνεται, ο λογαριασμός μεγαλώνει. Και κάθε εβδομάδα που περνά, η διαπραγματευτική θέση της χώρας αδυνατίζει, κύριε Τσίπρα, δεν ενισχύεται. Και κάθε εβδομάδα που περνά, τόσο χειρότερο, τόσο πιο έντονο γίνεται το δελτίο κοινωνικής θυέλης, τα κακά
Πέρασαν, τα χειρότερα έρχονται, μας το θύμισαν οι υπουργοί σας, δυστυχώς επιβεβαιώνονται κάθε μέρα. Και γι' αυτό η Εξεταστική Επιτροπή, την οποία εμείς προτείναμε, θα ήταν πραγματικά χρήσιμη και επίκαιρη, για να μάθουν έστω και σήμερα οι Έλληνες πολίτες τι πραγματικά έχετε στο μυαλό σας. Και αν κρίνω από τη σημερινή σας τοποθέτηση, φαντάζομαι ότι δεν θα την αρνηθείτε τελικά, για να ακουστεί και η δικιά σας άποψη για το ποιος ευθύνεται για το γεγονός ότι η χώρα μπήκε στο τρίτο μνημόνιο. Να θυμίσω ότι υπήρχε Εξεταστική Επιτροπή από την προηγούμενη Βουλή, θα μπορούσε κάλλιστα και αυτή να συνεχίσει το έργο της, επιλέξατε να μην το κάνετε. Και ο λόγος είναι σαφής. Δεν τη θέλετε αυτή την Εξεταστική Επιτροπή, κύριε Τσίπρα. Δεν τη θέλετε διότι είστε εκτεθειμένος με τις πράξεις και με τις παραλήψεις σας. Και γιατί τρέμετε τις πραγματικές αποκαλύψεις. Διότι ξαναζούμε το 2015. Διότι δεν μάθατε απολύτως τίποτα από την περσινή καταστροφή. Ναι, διότι η καταστροφή ήταν αυτό το οποίο έγινε για την πραγματική οικονομία, κύριε Τσίπρα. Ακόμα δεν το έχετε καταλάβει. Και δεν αντέχετε να έρθετε ενώπιον των ευθυνών σας. Δεν μαθαίνετε τίποτα από τα λάθη σας. Συνεχίζετε αμετανόητος το ίδιο καταστροφικό έργο. Και κάθε μέρα που περνά, δυστυχώς, η Ελλάδα μοιάζει περισσότερο με αυτό που οι Αγγλοσάξονες φίλοι του κ. Τσακαλώτου αποκαλούν Banana Republic. Ελληνιστή ψευδοδημοκρατία της μπανανίας. Εκεί μας φέρατε, κύριε Τσίπρα. Και την ίστατη ώρα... Και την ίστατη ώρα... Ναι. Ντροπή. Ναι. Εκεί τη φέρατε τη χώρα. Και δυστυχώς αυτά δεν τα λέμε εμείς. Τα λένε και πάρα πολύ εκτός Ελλάδος. Διότι εκεί ρίξατε την αξιοπιστία της χώρας. Και αυτή την ίστατη στιγμή θυμηθήκατε να αναζητήσετε τις ευθύνες για τα διαχρονικά κακώς κείμενα του πολιτικού μας συστήματος. Και μάλιστα, είδα ευτυχώς δεν το κάνατε σήμερα, αλλά στην προηγούμενη συζήτηση είχατε ορίσει και χρονοδιάγραμμα για το πότε πρέπει η Εξεταστική Επιτροπή να ολοκληρώσει το πόρισμά της. Είχατε πει να γίνει το Μάιο και όχι του Αγίου ποτέ, για να χρησιμοποιήσω μια δική σας έκφραση. Με δεδομένο ότι φαντάζομαι ότι η Βουλή κάποιες μέρες θα κλείσει το Πάσχα, εσείς περιμένετε πόρισμα σε 2-3 εβδομάδες. Να υποθέσω ότι ίσως το έχετε και ήδη έτοιμο. Αλλά κύριε Τσίπρα, η πρότασή σας δεν εμφορείται από κανένα πραγματικό ενδιαφέρον για διαφάνεια στο πολιτικό σύστημα. Κάθε άλλο μάλιστα. Τα δείγματα γραφής σας δυστυχώς είναι πολλά σε αυτόν τον 1,5 χρόνο που είστε στην εξουσία. Ψέγετε και σήμερα το κάνετε με πολύ μεγάλη ένταση, άκουσα και τον εισηγητή σας να λέει, τα κόμματα για τον τραπεζικό δανεισμό του παρελθόντος. Και πράγματι, έχετε απόλυτο δίκιο. Υπήρχε μία απαράδεκτη, τολμώ να πω, πρακτική να δανείζονται τα κόμματα έναντι μελλοντικών κρατικών ενισχύσεων. Να συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Αναρωτιέμαι όμως, ήταν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ τα μόνα κόμματα τα οποία υιοθέτησαν αυτή την πρακτική την οποία σήμερα στυλιτεύεται? Θα σας διηγηθώ μια ιστορία. Είναι η ιστορία ενός μικρού κόμματος, κύριε Τσίπρα, που το 2010, όταν ήδη είχε ξεσπάσει η οικονομική κρίση, απευθύνθηκε σε μια μεγάλη τράπεζα για να ζητήσει συμπληρωματικό τραπεζικό δανεισμό. Στην επιστολή την οποία έστειλε ο πρόεδρος σε αυτή τη μεγάλη τράπεζα, αναφέρει: «Οι υφιστάμενες δανειακές υποχρεώσεις προς την τράπεζα ανέρχονται στα 6,6 εκατομμύρια ευρώ. Έναντι αυτών έχει εκχωρηθεί στην τράπεζα τακτική χρηματοδότηση των ετών 2011 έως το 2014». Αλλά αναφέρει... Λοιπόν, αναφέρει και κάτι άλλο. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Μην παρεμβαίνετε, κύριε Μπάρκα. Μην παρεμβαίνετε, μην διακόπτετε. Μην με αναγκάζετε να πω ονόματα. Προσέξτε το αυτό. Προσέξτε το αυτό, κύριε. Εκεί θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακόμα μεγαλύτερο από το προηγούμενο. Παρακαλώ. Κύριε Θεωνά, μην με αναγκάζετε να λέω ονόματα. Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Αναφέρει ο πρόεδρος αυτού του μικρού κόμματος το 2010 το Δεκέμβριο, όταν ήδη είχε ξεκινήσει η κρίση, κάτι ακόμα πιο ενδιαφέρον, για να δικαιολογήσει το
αίτημα του συμπληρωματικού δανεισμού, προσέξτε, απαιτείται από την τράπεζα ευρύτερη θεώρηση που δεν προσδιορίζεται αποκλειστικά με αυστηρά και μοναδικά χρηματοοικονομικά κριτήρια. Ποιον κοροϊδεύετε, κύριε Τσίπρα? Ποιον κοροϊδεύετε επιτέλους? Καταθέτω τη σχετική επιστολή στα πρακτικά. Πώς το είχατε πει? Ουέιμιν. Για να δανειστώ την προσφυλή σας έκφραση. Και να σημειώσω δύο πράγματα ακόμα. Δεν πήρε δάνειο η Νέα Δημοκρατία το 2013. Δεν έχει πάρει δάνειο από το 2012 η Νέα Δημοκρατία. Και το 2014 η Νέα Δημοκρατία ψήφισε τον νόμο 4304 που θεσμοθέτησε νέες αυστηρότερες ρυθμίσεις σχετικά με τα οικονομικά των κομμάτων. Και αναρωτιέμαι αλήθεια, εσείς που ενδιαφέρεστε τόσο πολύ για τη διαφάνεια, γιατί συγκροτήσατε την Επιτροπή Ελέγχου των Κομμάτων μόλις τον Αύγουστο του 2015 και γιατί αυτή η Επιτροπή Ελέγχου, της οποίας προέρχεται ο κ. Βαρεμένος, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει ακόμα αναρτήσει στην ιστοσελίδα της Βουλής τις οικονομικές καταστάσεις των κομμάτων? Τόσο μεγάλη αγωνία έχει η κυβέρνηση για τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων. Και μετά έχετε το θράσος να απευθύνεστε στη Νέα Δημοκρατία και σε μένα προσωπικά, που με το που ανέλαβα την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας έδωσα στη δημοσιότητα όλα τα στοιχεία για την οικονομική κατάσταση του κόμματος. Εμείς τη δική μας οικονομική εξυγένεια την κάνουμε πράξη και αναλάβαμε με θάρρος τις ευθύνες μας απέναντι στους πολίτες και απέναντι στα μέλη μας και δεσμευόμαστε ότι θα είμαστε συνεπείς στις οικονομικές μας υποχρεώσεις. Και το γνωρίζετε καλά, αλλά το αποκρύψατε και σήμερα, ότι έχω καταθέσει αναλυτικό πρόγραμμα εξυγίανσης των οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο στηρίζεται στη δραστική μείωση των λειτουργικών δαπανών και βέβαια ναι, στην ιδιωτική χρηματοδότηση από τα μέλη του κόμματος. Εντός των επόμενων 2 ετών, η Νέα Δημοκρατία θα μειώσει τις λειτουργικές της δαπάνες από 8 εκατομμύρια στα 2,5 εκατομμύρια. Έχουμε ήδη δρομολογήσει τη διαδικασία με την κατάσταση σε νέο κτίριο. Θα γλιτώσουμε σχεδόν 90% του ενοικίου μας. Και βέβαια ναι, και το οργανόγραμμά μας συρρυκνώνεται δυστυχώς για να προσαρμοστούμε στη δύσκολη οικονομική συγκυρία. Εμείς παίρνουμε, κύριε Τσίπρα, σκληρές αποφάσεις, αλλά αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα με ευθύνη και με αποφασιστικότητα. Και να θυμίσω και κάτι ακόμα. Τα δικά μας δάνεια, εμείς τα πήραμε όταν η κρατική χρηματοδότηση ξεπερνούσε τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα είναι μόλις 4. Και αυτό εξηγεί τον εκτροχιασμό των οικονομικών μας. Εσείς παίρνατε μεγάλα δάνεια όταν ήσασταν κόμμα του 4%. Και γνωρίζετε επίσης, σε όλους τους συναδέλφους οι οποίοι σπέβδουν να θέσουν το εύλογο ερώτημα, μα πώς εξυπηρετούνται τα δάνεια, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι το 60% της κρατικής επιχορήγησης κατευθύνεται απευθείας στην εξυπηρέτηση των δανείων. Και γνωρίζετε, ή θα έπρεπε να γνωρίζετε, αν είχατε παρακολουθήσει τις δημόσιες δηλώσεις μου, ότι έχω δεσμευθεί ότι μέχρι το 18 το 100% της κρατικής επιχορήγησης θα καλύπτει τις δανειακές μας υποχρεώσεις. Και οι λειτουργικές δαπάνες του κόμματος θα καλύπτονται αποκλειστικά από τις εισφορές των μελών μας. Και ήδη έχουμε ξεκινήσει οικονομική εκστρατεία και η ανταπόκριση των απλών νεοδημοκρατών είναι πολύ ενθαρρυντική. Ναι, η Νέα Δημοκρατία δεν θα επιβαρύνει άλλο τους Έλληνες πολίτες. Εμείς πορευόμαστε με γνώμονα τρεις αρχές. Διαφάνεια, ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί και όχι τραπεζικά δάνεια για λειτουργικά ή εκλογικά έξοδα. Εμείς, κύριε Τσίπρα, δεν έχουμε τίποτα κρυφό πλέον. Τα βγάλαμε όλα στη φόρα. Αναλάβαμε δημόσια τις ευθύνες μας και απέναντι στην κοινωνία και απέναντι στα μέλη μας. Και σπεύδετε να προβλέψετε και άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις όταν καν δεν έχετε εφαρμόσει τις υφιστάμενες. Να σας προλάβω, μην ανησυχείτε. Εμείς το δικό μας καταστατικό το καινούριο, το οποίο θα ψηφίσουμε σε μία εβδομάδα από τώρα, έχουμε συμπεριλάβει πρόβλεψη να απαγορεύεται να δανείζεται η Νέα Δημοκρατία. Οπότε εμείς το θέμα θα το λύσουμε από μόνοι μας. Και λειτουργούμε με ανοιχτά βιβλία. Στηριζόμαστε στα 430.000 μέλη για τη χρηματοδότησή μας. Αναρωτιέμαι, κύριε Τσίπρα, εσείς μπορείτε να κάνετε το ίδιο? Γιατί δεν παρουσιάζετε, κύριε Τσίπρα, εσείς τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ?
όπως έκανα εγώ με τα στοιχεία της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν το κάνετε. Σας προκαλώ. Κάντε κι εσείς μια παρουσίαση όπως αυτή που έκανα εγώ. Μιλήστε ανοιχτά για τα χρέη σας, για τις υποχρεώσεις σας και πείτε μας κυρίως πώς χρηματοδοτήσατε τις τρεις προεκλογικές εκστρατείες τις οποίες εσείς προκαλέσατε. Πόσο στήχησαν οι τελευταίες εθνικές εκλογές. Οι επικοινωνιακές υπερπαραγωγές σας. Ποιος το χρηματοδότησε. Πείτε μας το επιτέλους. Δεν υπήρχε σελίδα στο διαδίκτυο που δεν μπαίναμε στις τελευταίες εκλογές που δεν υπήρχε πληρωμένη διαφήμιση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπήρχε κολόνα στην Αθήνα όπου δεν υπήρχε αφίσα του ΣΥΡΙΖΑ. Πείτε μας λοιπόν κι εσείς πώς τα χρηματοδοτήσατε όλα αυτά. Εμείς σας αποκαλύψαμε τις δικές μας πηγές. Κάντε λοιπόν κι εσείς το ίδιο αντί να κουνάτε σε εμάς το δάχτυλο της ηθικής. Ασχοληθείτε πρώτα με τα του οίκου σας και σταματήστε να συγκαλύπτετε νοσηρές πρακτικές και ημέτερους. Διότι ξέρετε και σήμερα, κύριε Τσίπρα, από αυτό το βήμα ήσασταν και πάλι προκλητικός. Λίγες μέρες μετά την τελευταία συζήτηση την οποία είχατε έρθει στη Βουλή να μας μιλήσετε για τη μάχη κατά της διαφθοράς και της διαπλοκής. Τι κάνατε λοιπόν λίγες μέρες μετά? Κλείσατε άρον-άρον την υπόθεση του κύριου Σταθάκη, 1,8 εκατομμύρια αδήλωτες καταθέσεις και συμμετοχές σε 36 ακίνητα. Και βέβαια, επειδή αυτό δεν αφορά μόνο εσάς, αφορά και όλους εσάς, κύριε συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίσατε σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ κατά της άρσης της ασυλίας του κύριου Σταθάκη, για να μην λογοδοτήσει τη δικαιοσύνη, όπως όλοι οι απλοί πολίτες. Εγώ δεν ξέρω αν είναι αθώος ή ένοχος ο κύριος Σταθάκης, αλλά πιστεύω ότι πρέπει, και φαντάζομαι θα συμφωνούσατε μαζί μου, κύριε Τσίπρα, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ο πολιτικός πρέπει να λογοδοτήσει τη δικαιοσύνη σχετικά με τη διαχείριση κονδυλίων του Πανεπιστημίου Κρήτης. Και βέβαια, για να μην ξεχνιόμαστε τι συμβαίνει και στη Βουλή τις τελευταίες μέρες, αποσύρατε άρον-άρον μια διάταξη την οποία κατέθεσαν τρεις βουλευτές σας, απαλλακτική για θέματα κακοδιαχείρισης στην παιδεία, που καθώς φαίνεται αφορούσε δύο υπουργούς σας. Και λυπάμαι που το λέω, αλλά και με ευθύνη του Προεδρείου της Βουλής, αυτό το οποίο συμβαίνει στη Βουλή τις τελευταίες μέρες δεν έχει προηγούμενο. Νομιμοποιείται σοριδών εκ των υστέρων δαπάνες. Νομοθετείται χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους. Δεν ξέρω καν αν τα γνωρίζετε αυτά, κύριε Τσίπρα, τα οποία συμβαίνουν στη Βουλή. Έχετε μετατρέψει τη Βουλή σε ένα πλυντήριο για να ξεπλένει τις ανομίες των στελεχών σας. Αλλά δεν σταματάτε μόνο εκεί. Εξακολουθείτε και το κάνετε και σήμερα, να προδικάζετε με τρόπο θεσμικά απαράδεκτο τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Κύριε Τσίπρα, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε, αλλά με τις συνεχείς παρεμβάσεις σας για στελέχη που ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία, προδικάζετε με τρόπο θεσμικά απαράδεκτο το έργο της δικαιοσύνης. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει αυτό το πράγμα. Στερείτε από τους πολίτες το δικαίωμα σε μια δίκαιη δίκη. Το καταλαβαίνετε? Ότι επικαλούμενος τις γνωστές λίστες των φοροφυγάδων στοχοποιείται πολιτικά συγκεκριμένα στελέχη. Δεν καταλαβαίνετε ήσυχα, ότι το δικαίωμα στη δίκαιη δίκη είναι, παρακαλώ, αναφέρετο και συνταγματικά κατοχυρωμένο, και όσο μια υπόθεση εκκρεμεί στη δικαιοσύνη δεν έχετε κανένα δικαίωμα να μιλάτε για αυτήν την υπόθεση. Και όσο τα κάνετε αυτά, κύριε Τσίπρα, κουκουλώνετε κάθε υπόθεση που αφορά τα δικά σας στελέχη. Από τον κύριο Φλαμπουράρη και τη ροπή του στα δημόσια έργα, μέχρι τον κύριο Σταθάκη που ξέχασε να δηλώσει 2 εκατομμύρια. Μη μας κουνάτε λοιπόν το δάχτυλο, κύριε Τσίπρα. Δεν έχετε κανένα ηθικό ανάστημα να το κάνετε. Και η θεσμική ζημιά την οποία επιφέρεται στο δημοκρατικό μας πολίτευμα δεν είναι ακούσια. Είναι σκόπιμη, κύριε Τσίπρα. Και έχω πανελλημμένα παρομοιώσει την κυβέρνησή σας με ένα ύπουλο παγόβουνο. Στην περίπτωση αυτή, αυτό που φαίνεται η λευκή κορυφή είναι δήθεν η πρόθεσή σας να υπηρετήσετε τη διαφάνεια. Και από κάτω κρύβεται ένας απειλητικός μαύρος όγκος που διαβρώνει τους δημοκρατικούς μας θεσμούς. Και η Εξεταστική Επιτροπή, την οποία σήμερα θα συζητήσουμε και βέβαια θα ψηφίσουμε, γιατί δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα,
είναι άλλος ένας τακτικισμός για να στρέψετε τα βλέμματα των πολιτών αλλού, να κυνηγήσετε μάγισσες, να ξεσκεπάσετε δίθεν σκάνδαλα. Στην προηγούμενη συζήτηση στη Βουλή μας είχατε προετοιμάσει με διαρροές, με ανακοινώσεις, με non-papers, με δηλώσεις της κυβερνητικής εκπροσώπου ότι θα κάνετε συγκλονιστικές αποκαλύψεις. Αντί αυτού μας αραδιάσατε μια σειρά από νομοθετικές πρωτοβουλίες της προηγούμενης κυβέρνησης. Και ακόμα βέβαια η χή στα αυτιά τα δικά μας, αλλά και των Ελλήνων πολιτών, η στεντόρια φωνή του κύριου Δραγασάκη, ο οποίος όσο ήταν στην αντιπολίτευση έλεγε «Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα αποκαλύψει σε αυτήν την αίθουσα τα ονόματα της διαπλοκής». Ακόμα περιμένουμε να τα μάθουμε, κύριε Τσίπρα. Ακόμα περιμένουμε. Ούτε ένα όνομα δεν ψελίσατε. Ανταυτού μάθαμε βέβαια. Παρακαλώ. Ανταυτού μάθαμε. Ακούστε με προσοχή. Σας παρακαλώ. Μάθαμε κάτι όμως, ότι στον ελεύθερό σας χρόνο φτιάχνατε καφέ στους διαπλεκόμενους στους οποίους εσείς καταγγέλατε. Αλλά η κατάσταση στη χώρα είναι πολύ σοβαρή, κύριε Τσίπρα, για τέτοιους φτηνούς τακτικισμούς και για ασκήσεις προσανατολισμού. Εύλογα λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα σκεφτεί κανείς γιατί υπερψηφίζουμε την πρόταση για τη σύσταση αυτής της Εξεταστικής Επιτροπής. Ο λόγος είναι απλός, σας το ανέφερα και πριν, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Εμείς μαθαίνουμε και από τα λάθη μας και από τις παραλήψεις μας, τα αναγνωρίσαμε με γενναιότητα και στεκόμαστε με ευθύνη απέναντι στους Έλληνες πολίτες. Και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος έχει τρωθεί. Και γι' αυτό και επενδύουμε στην αλήθεια της ευθύνης. Και εμείς χτίζουμε αργά αλλά σταθερά σχέσεις εμπιστοσύνης με τους Έλληνες πολίτες. Αλλά αυτή την αξιοπιστία που εμείς υπεύθυνα υπερασπιζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις, εσείς έχετε βαλθεί να την καταστρέψετε. Διότι υπηρετείτε συστηματικά τον εξωτισμό προς τα κάτω, δηλητηριάζετε κάθε υγιή θέσμα του πολιτεύματός μας. Και τώρα φοβάμαι ότι επιδιώκετε και τον εξευτελισμό αυτής της Εξεταστικής Επιτροπής για την οποία όλα τα κόμματα συμφωνούν. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε κάτι, κύριε Τσίπρα, το οποίο μάλλον σας διαφεύγει. Στην πρότασή σας συνδέεται δύο διαφορετικά ζητήματα. Τραπεζικά δάνεια στα πολιτικά κόμματα και τραπεζικά δάνεια σε εταιρείες μέσων μαζικής ενημέρωσης. Κανονικά αυτά θα έπρεπε να διευρυνθούν από δύο διαφορετικές εξεταστικές επιτροπές. Διότι τα δάνεια προς τα πολιτικά κόμματα, όπως τα γνωρίζετε, είναι δάνεια σε ενώσεις προσώπων τα οποία δεν έχουν περιουσία, δεν έχουν πράγματα σε εξασφαλίσεις και υπάρχουν προφανώς ιδιαιτερότητες και νομικά και κανονιστικά κενά. Σε αυτά θα έπρεπε να εστιαστεί η Εξεταστική Επιτροπή. Τα δάνεια όμως προς τις εταιρείες μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι κανονικά επιχειρηματικά δάνεια, τα οποία εμπίπτουν στον έλεγχο του τραπεζικού συστήματος που εποπτεύει η Τράπεζα της Ελλάδος. Και υποθέτω ότι η Τράπεζα της Ελλάδος έχει κάνει καλά τη δουλειά της και έχει εποπτεύσει ανάμεσα σε όλα τα επιχειρηματικά δάνεια και τα δάνεια στα οποία εσείς αναφερθήκατε. Και ο συσχετισμός αυτών των δύο κατηγοριών δανείων και η αντιμετώπιση τους από κοινού, από τη μία Εξεταστική Επιτροπή, δεν έχει λογική. Θα έχουμε στην ουσία δύο εξεταστικές επιτροπές με διαφορετικό αντικείμενο σε μία. Αλλά ας είναι, κύριε Τσίπρα, δεν είναι βέβαια το μόνο θεσμικό οξύμορο που αντιμετωπίζει η Βουλή επί των ημερών μας. Άλλωστε, για εμάς, το αν και το πώς συνήφθησαν τα δάνεια των εταιριών μέσων μαζικής ενημέρωσης έχει λιγότερη σημασία από τα δάνεια των πολιτικών κομμάτων, που είναι δάνεια τα οποία μας αφορούν άμεσα. Και πάλι το επαναλαμβάνω λοιπόν, εμείς θα υπερψηφίσουμε την πρόταση. Διαφωνούμε και με το χρόνο σύσταση αυτής της Επιτροπής, διαφωνούμε και με την εξέταση δύο διαφορετικών θεμάτων σε μία Εξεταστική Επιτροπή και βέβαια διαφωνούμε και με το ασφικτικό χρονοδιάγραμμα το οποίο έχετε ανακοινώσει. Ένα είναι βέβαιο λοιπόν, ότι αυτή η Εξεταστική Επιτροπή θα χρειαστεί πραγματικό χρόνο για να μπορέσει να διερευνήσει αυτήν την υπόθεση. Αυτόν τον χρόνο ελπίζουμε ότι θα τον έχει. Η Εξεταστική Επιτροπή θα πρέπει να διερευνήσει εάν εφαρμόστηκε πραγματικά ο νόμος 3023 του 2002, όπως αυτός τροποποιήθηκε το 2014, ποια ήταν τα αποτελέσματα αυτών των προβλέψεων του νόμου και ποιες ενδεχόμενες πρέπει να είναι και οι επιπτώσεις για τη μη εφαρμογή του. Και αν θέλουμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε με ευθύνη
αυτές τις παθογένειες του πολιτικού συστήματος, ας αφήσουμε τουλάχιστον αυτή την Εξεταστική Επιτροπή έξω από αυτές τις αντιπαραθέσεις, μπας και προκύψει και κανένα καλό συμφέροντα, κανένα καλό αποτέλεσμα με γνώμονα το συμφέρον συνολικά του ελληνικού πολιτεύματος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εάν όμως θέλατε πραγματικά, αν είχατε πραγματική διάθεση να προχωρήσετε σε ισχυρά μέτρα θωράκισης της διαφάνειας και της προστασίας της αξιοπιστίας του πολιτικού κόσμου, έπρεπε να είχατε ήδη, κύριε Τσίπρα, συμφωνήσει σε αυτήν εδώ πέρα την αίθουσα στην πρότασή μας για τη ριζική αναθεώρηση του Συντάγματος. Θα έπρεπε όλοι μαζί να ψηφίσουμε και να συμφωνήσουμε ότι η επόμενη Βουλή θα είναι αναθεωρητική Βουλή και να ξαναγράψουμε μαζί ένα νέο Σύνταγμα, το οποίο δεν θα αποτελεί τροχοπέδι, αλλά θα είναι καταλύτης για να βγει η χώρα μας από την κρίση. Και σας καλώ, έστω και σήμερα, υπερβείτε τον γνωστό μικροκομματικό σας εαυτό, υιοθετήστε και τώρα αυτή την πρόταση. Γιατί είναι λυπηρό ότι και εσείς αλλά και η κυβερνητική πλειοψηφία για άλλη μια φορά, για λόγους επικοινωνίας, προτάσετε το έλασον, τη σύσταση μιας εξεταστικής επιτροπής, ενώ αρνείστε να συζητήσετε το μείζον, που είναι η αναθεώρηση του Συντάγματος. Αλλά δυστυχώς η θεσμική σας ευθυξία είναι αντιστρόφως ανάλογη των ψεμάτων που έχετε πει στον ελληνικό λαό. Η θεσμική θωράκιση της δημοκρατίας δεν σας ενδιαφέρει καθόλου. Για άλλη μια φορά θέλετε να στρέψετε το ενδιαφέρον της κοινωνίας, την προσοχή της, αλλού, μακριά από την ασφυξία που οι δικές σας πολιτικές προκαλούν. Αλλά ας μην γεννιόμαστε, κύριε Τσίπρα, τουλάχιστον μεταξύ μας μπορούμε να είμαστε ειλικρινείς. Ξέρετε πολύ καλά το λόγο για τον οποίο ζητάτε τη σημερινή Εξεταστική Επιτροπή. Προσπαθείτε να κουκουλώσετε την απουσία του κράτους από το δράμα του λασπότοπου της Ιδωμένης και από τη φαβέλα που δυστυχώς έχει δημιουργηθεί στο πρώτο λιμάνι της χώρας. Και ναι, φτάσατε στο σημείο να έχετε περίπου εκχωρήσει στους συνοριοφύλακες της γείτονες χώρας στην επιβολή της τάξης στην Ιδωμένη, και όλα αυτά για να μην σας κατηγορήσουν κάποιοι δικοί σας αλληλέγγυοι ότι καταπατάτε τα δικαιώματα κάποιων προσφύγων. Αναρωτιέμαι, σας το είπα και την προηγούμενη φορά, αλλά φαίνεται δεν το καταλάβετε, αν έχετε οποιαδήποτε επαφή με την πραγματικότητα. Αν αντιλαμβάνεστε ότι ζείτε με την πλάνη, διότι περί πλάνη πρόκειται, μια ισχνής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, την ώρα που η κοινωνία σας έχει γυρίσει οριστικά την πλάτη και πάτε να κρύψετε την εικόνα αποσύνθεσης μιας κυβέρνησης η οποία και σήμερα ακόμα, και σήμερα ακόμα που μιλάμε, πατάει σε δύο βάρκες. Στη μία βάρκα της δίθεν εφαρμογής του μνημονίου και στην άλλη βάρκα της ηρωικής αντίστασης. Και φτάσαμε στο σημείο να ζήσουμε το άκρο ναότων του παραλόγου. Την περασμένη εβδομάδα, την ώρα της υπογραφής της συμφωνίας πώλησης του λιμανιού του Πειραιά στην Κόσκο, δύο δικοί σας υπουργοί να εκφράζουν με απόλυτο τρόπο την αντίθεσή τους στη δική σας υπογραφή. Και αν το εννοούν, θα έπρεπε ήδη να είχαν παραιτηθεί ή σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε να τους είχατε αποπέμψει. Αλλά φαίνεται ότι από αυτή την κυβέρνηση του λαϊκισμού και του ψεύδους δεν υπάρχει ίχνος, φιλότιμου. Το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι να μείνετε στην εξουσία. Διότι για την πρώτη φορά αριστερά, ξέρετε, το φιλότιμο προφανώς είναι ένα αστικό αποθυμένο. Και έχετε απεμπολίσει... Έχετε απεμπολίσει, ξέρετε, και το αίσθημα της ντροπής. Η ντροπή, ξέρετε, είναι αυτή η εσωτερική φωνή η οποία μας αναγκάζει να συμμορφωνόμαστε με τους άγραφους κανόνες κοινωνικής και πολιτικής συμπεριφοράς. Αλλά ούτε ντροπή δυστυχώς υπάρχει στην κυβέρνησή σας. Και δέχεστε αυτόν τον αυτοεξευτελισμό των αντικρουόμενων απόψεων ακριβώς για να μην αντιμετωπίσετε τις εσωτερικές αντιφάσεις του δικού σας Υπουργικού Συμβουλίου. Και η εικόνα μιας κυβέρνησης η οποία αντιπολιτεύεται τον εαυτό της θα ήταν φεδρή, κύριε Τσίπρα, αν δεν ήταν συνάμα και τόσο τραγική. Την ίδια στιγμή, αν πιστέψω τις δηλώσεις σας, που ετοιμάζεστε να φέρετε μέτρα που ξεπερνούν τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ, υπογράφετε διακηρύξεις κατά της λιτότητας μαζί με τον Πορτογάλο Πρωθυπουργό. Τι να πω άλλο, δηλαδή.
Και βέβαια, α, να μην το ξεχάσω. Ναι, πού να τα καταλάβουμε. Έχουμε περιορισμένη νοημοσύνη, βλέπετε. Και εμείς και οι Έλληνες πολίτες που σε όλες τις δημοσκοπήσεις σας γίνουν την πλάτη. Κανείς δεν καταλαβαίνει. Μόνο εσείς καταλαβαίνετε. Παρακαλώ. Α, και ξέχασα. Και βέβαια, ο αγαπητός Υπουργός Επικρατείας, ο οποίος άνοιξε τις πόρτες και τα παράθυρα στην ΕΡΤ για να διορίσει κολλητούς και φίλους, ανακαλύπτει ξαφνικά ότι η ΕΡΤ έχει υπερβάλλον προσωπικό και θέλει να το στείλει αλλού. Θέλοντας λοιπόν να ξεφύγετε από αυτές τις αφόρητες αντιφάσεις του πολιτικού σας διπολισμού, θυμηθήκατε τα δάνεια των κομμάτων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Μπάστε τόσοι, εμείς θα κάνουμε υπεύθυνα τη δουλειά μας, κύριε Τσίπρα. Εγώ σας καλώ να προσέλθετε, όχι εσείς, προφανώς τα στελέχη σας, με την ίδια υπευθυνότητα σε αυτή την Εξεταστική Επιτροπή, να μάθουμε πραγματικά την αλήθεια. Και βέβαια στην πορεία να μας αποκαλύψετε και τα στοιχεία, τα οικονομικά για το ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι θα τα περιμένουν όλοι οι Έλληνες πολίτες με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το καταλαβαίνω όμως ότι αυτό το οποίο σας ζητώ σας είναι δύσκολο. Δεν είναι ακριβώς στο DNA σας. Αλλά ξεπεράστε το για μια φορά. Αφήστε επιτέλους, κύριε Τσίπρα, κάτι όρθιο πριν φύγετε. Διότι ένα είναι βέβαιο, αργά ή γρήγορα θα φύγετε. Αυτό το γνωρίζουν όλοι. Το γνωρίζουν και οι Έλληνες πολίτες, το γνωρίζουν μέχρι και οι βουλευτές σας. Το ερώτημα είναι άλλο. Πόση ζημιά θα έχετε κάνει, κύριε Τσίπρα, στον τόπο όταν οι πολίτες οριστικά σας έχουν γυρίσει την πλάτη. Διότι κάθε μέρα που περνά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το αίτημα για πρόωρες εκλογές γίνεται πιο επιτακτικό και δυστυχώς οι τραγικοί χειρισμοί των τελευταίων 10 ημερών το απέδειξαν περίτρανα. Η πρώτη φορά αριστερά κινδυνεύει να σαρώσει τα πάντα στο πέρασμά της. Η κοινωνία ασφικτιά. Οι πολίτες απελπισμένοι ψάχνουν από κάπου να πιαστούν. Απαιτούν επιτέλους να λειτουργήσει το κράτος, να επιστρέψει αυτή η χώρα σε συνθήκες κανονικότητος, να μπορέσουν επιτέλους με κάποιο τρόπο να προγραμματίσουν τη ζωή τους, να ελπίζουν σε ένα καλύτερο αύριο, να αναπνεύσουν και πάλι. Και μόνο οι εκλογές σήμερα μπορούν να προσφέρουν το οξυγόνο που τόσο χρειάζεται η πατρίδα μας. Οξυγόνο για μια νέα αρχή, οξυγόνο για να αφήσουμε οριστικά πίσω το λαϊκισμό και την ανικανότητα, οξυγόνο για να ονειρευτούμε και πάλι την Ελλάδα την οποία όλοι αξίζουμε. Εμείς, κύριε Σκυρισσαέφ, και κλείνω με αυτό, είμαστε έτοιμοι να πάρουμε στους ώμους μας και τις δικές σας ευθύνες, αν χρειάζεται, κύριε Τσίπρα. Είναι ευθύνες που δεν μας αναλογούν και έχω πλήρη αίσθηση των δυσκολιών. Δεν έχω όμως το δικαίωμα, ούτε εγώ ούτε η παράταξή μου, να κρυβόμαστε ούτε να φοβόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία, ίσως πολύ πιο σύντομα από ό,τι θα το περιμέναμε και εμείς, θα κληθεί και πάλι να αναλάβει το δύσκολο έργο ανόρθωσης της Ελλάδος. Θα τα καταφέρει, διότι δυστυχώς έτσι όπως τα κάνατε δεν υπάρχει άλλη επιλογή.